Η αντιστροφή μέτρηση για την έκδοση των φετινών καθαριστικών του ΕΝΦΙΑ έχει ήδη ξεκινήσει, τα οποία σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αναμένεται να φορτωθούν στο TaxisNet μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πληρώνει η γυναίκα που παίρνει μια σύνταξη. Από μια σύνταξη πληρώνει η ΕΝΦΙΑ, και τώρα που θα είναι. Οι νέες τιμές ζώνης που ανακοινώθηκαν στα μέσα Ιουνίου θα τεθούν σε ισχύ από φέτος μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, ενώ για όλους τους υπόλοιπους φόρους πρόκειται να ισχύσουν από την πρωτοχρονιά του επόμενου έτους. ΕΝΦΙΑ πληρώνεται. Αμέ, όταν έχουμε, πληρώνουμε, βέβαια. Τώρα λέει θα έχουμε. Δεν τρώμε για να πληρώσουμε ΕΝΦΙΑ. Θα έχουμε αύξηση λίγο τώρα. Και πότε είχαμε μείωση. Στην Πάτρα, ο χάρτης των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων αφήνει ανεπηρέαστες 15 από τις 29 οικιστικές ζώνες, όπου δεν υπήρξε καμία αναπροσαρμογή, ενώ μεταβολή προς τα κάτω είχαμε σε 7 ζώνες και αυξήσεις σε άλλες 7. Μεγάλοι κερδισμένοι από την αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες βγαίνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 4 οικιστικές ζώνες, όπου η μείωση των τιμών συνοδεύεται και με μείωση του συντελεστή υπολογισμού του φόρου. Δεν το ξέρουμε τώρα. Είναι ένα νίκη ακόμα, ένα νίκη πληρώνουμε για τον ΕΝΦΙΑ. Ένα νίκη ακόμα, Και αυξηθεί τώρα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να αυξηθεί. Για 1 εκατομμύριο πολίτες περίπου. 1 εκατομμύριο, ναι, βέβαια. Και ποιος θα πιάσει εμάς τους ταλέπορους. Λοιπόν. Συγκεκριμένα, στη ζώνη ΙΑ, οι αντικειμενικές αξίες έπεσαν από τα 1.300 στα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε οδούς όπως Πατρών Πύργου, Κανάρη, Αγίου Νικολάου, 25 Μαρτίου, Γεωργίου Ρούφου, Λόντου, Αγίας Τριάδος, Βορείου Υπήρου, Αγίου Σαράντα, Ναβαρίνου και Κορίνθου. Μείωση αντικειμενικών αξιών από 1.200 ευρώ στα 1.050 ευρώ είχαμε στη ζώνη ΙΔ, που περιλαμβάνει τις οδούς Κανελοπούλου, Ναυπάκτου, Παυλοπούλου, Συνταγματάρχου Ζήση, Ερυθρού Σταυρού Μαραγκοπούλου, Γυροκομείου Εγκλικάδος. Επίσης, μείωση 100 ευρώ είχαμε στις ζώνες Ιώτα και Κάπα, Ζαΐμι, Νόρμαν, Πατρών Αθηνών, Πανεπιστημίου, Αγία Σοφίας, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, Κολοκοντρώνη, Υψηλάντου, Αράτου, Καλαβρίτων, Αγίας Τριάδος, Αγίου Νικολάου. Η ακριβή περιοχή της Ηρών Πολυτεχνείου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ενώ μικρή μείωση 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο είχαμε στα Ψηλαλόνια. Αυξήσεις βλέπουμε και σε αρκετές λαϊκές συνοικίες όπως την Αγία Τριάδα, αλλά και στις περιοχές Γλάφκου, Ακροτηρίου, Φρουρίου, Δασιλείου, Ευβίας, Αχαϊκής Συμπολιτείας.